Πόπο, κοίτα εδώ τι με κυνηγάει. Κοίτα εδώ ρε, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. OMG. Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο Ark Survival Evolved στο Modded Server. Στο προηγούμενο επεισόδιο ήμασταν παρέα με τον Χρήστο και κάναμε τέι με αυτόν τον φοβερό αλόσαυρο. Αλφα αλόσαυρος παρακαλώ. Όχι ότι και ότι. Όπα. Ο οποίος έχει πάρα πολύ health. 38.000. Του έδωσα ένα level στο health και πήγε 38.192,4. Δεν αξίζει να του δίνουμε health. Μιλ damage δεν κάνει πάρα πολύ damage. Πάμε να το δούμε κιόλας. Το είδαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο. Γενικά δεν κάνει πάρα πολύ damage. Ouch. Περίμενα ότι θα πέφτει στο νερό. Να δώσουμε λίγο ακόμα μίλι. Ναι. Έχει μια χελώνα εδώ. Κάνει 608. Πιστεύω για αλφα είναι λίγο, αν αναλογιστούμε ότι το πτερανόντον με την κολοτούμπα κάνει πάνω από 1000. Ο αλφα αλόσαυρος θα περίμενε να κάνει λίγο περισσότερο. Α, 760, ναι, η χελώνα έχει μείωση. 760 κάνει. Κοίτα εδώ πόση ώρα για να σκοτώσω ένα Mosshops. Θα περίμενα να κάνει λίγο περισσότερο damage. Δεν πειράζει, είναι καλή προσθήκη στο δυναμικό μας. Ένα ακόμα ζωάκι εδώ να έχουμε να μας βοηθάει. Για την ώρα θα το αφήσω εδώ όμως. Άλλα δύο levels. Ανεβάσω λίγο την ταχύτητα. Παίρνει 12,5 με κάθε level, 125. Μια χαρά είναι 125. Ouch. Να βάλω το κρέας εδώ. Και κέρατη και χάιντε εδώ μέσα. Στο προηγούμενο επεισόδιο είχα βρει αυτό εδώ το Tranquilizer Pike. Αυτή τη στιγμή δεν θυμάμαι που το βρήκα, αλλά το βρήκα κάπου. Δεν θυμάμαι. Αν δείτε το προηγούμενο βίντεο θα δείτε που το βρήκα. Ή σε ακτίνα ήταν ή από κάποιο ζωάκι που σκοτώσαμε με το Χρήστο. Θέλω να δοκιμάσω να το κάνω upgrade. Όπα, να το κάνω upgrade. Αυτό εδώ έτσι όπως είναι τώρα είναι... Α, δεν γίνεται άλλο upgrade. Ναι, γιατί είναι ήδη primal. Θα μπορούσα να το κάνω augment, αλλά δεν ξέρω πόσο θα πάρει για να γίνει. Αυτό εδώ τώρα θέλω damage. Damage. Weapon damage. Ναι, αυτό όπως είναι. Ωραία, αν του κάνω ένα... Γιατί πήρα αυτό. Αυτό. Ωραία. Αν του κάνω ένα, πόσο θα πάει. 305, 335. 365. Ναι. Όπως ήταν πριν, έκανε γύρω στα 1000, νομίζω, torpor. Με το 200% mill damage που έχω εγώ. Για να το πάμε στο 700 που είναι το μέγιστο. Να δούμε πόσο torpor μπορεί να κάνει. 700, δεν πάει άλλο. Πάει. Όχι, δεν πάει. Ωραία. Και να δοκιμάσουμε, να δούμε, αυτό είναι το Χρήστο μάλλον, αυτό είναι το δικό μου. Ναι. Έχει 5 levels, ως εμίλη. Να δω πόσο torpor κάνει τώρα. Άντε, να το δοκιμάσω σε ένα parasaur. Λοιπόν, αυτό εδώ το parasaur έχει 3000 torpor. Περίμενε. Ξακόσια πέφτει τώρα. Δεν είμαι σίγουρος. Για να δω εσύ. Ένα ζηλοφόσαυρος. Περίμενε. Α, με μία έπεσε.
Πόσο τόρπορ έχει? 1000. Εσύ 5000. Λοιπόν, περίμενε. Κάτσε λίγο ακίνητος. Πάρε ένα τέτοιο. Λοιπόν, 2000. 2380. Οκ, δεν είναι άσχημο. Θα ανεβάσω λίγο ακόμα εγώ το melee damage στον παίκτη μου. 2380. Δηλαδή 1000 κάτι. Αν το πάω 1000% το melee damage, νομίζω θα κάνω 10.000 torpor. Θα είναι μια χαρούλα. Κάπου έχει μποσάκι. Να το. Στεγόσαυρος. 123.000 health. Είναι πάρα πολύ. Ναι, είναι level 560. Όχι, άστο. Αν ήταν πιο μικρούλι, θα πήγαινα με τον αλόσαυρο να το δοκιμάσω. Αλλά αυτό παρά είναι μεγάλο. Λοιπόν, όπως θα έχετε δει και από τον, τίτλο, και από τον τίτλο του επεισοδίου, στο σημερινό επεισόδιο θα χτίσουμε την καινούρια μας βάση. Κάπου από εδώ νομίζω είναι. Δεν κοίταξα καν το χάρτη, απλά πηγαίνω στην τύχη. Ναι, σωστά πάω, να το. Σε αυτό εδώ το βραχάκι θα είναι καινούργια μας βάση. Έχω κάνει εγώ κάποιες προετοιμασίες. Όπως βλέπετε, έχω βάλει και μια behemoth πόρτα. Γύρω-γύρω έχω καθαρίσει όλα τα δέντρα και όλες τις πέτρες. Έχω μαζέψει πολλά resources. Και η μόνη πρόσβαση στο σπίτι είναι από αυτή εδώ την ανηφορίτσα, όπου ανοίγουμε την πόρτα και μπαίνουμε. Και η βάση θα είναι εδώ πάνω, η πόρτα κλείνει αυτόματα. Έχω βάλει ένα S-Plus Feeding Trough, που υποτίθεται ότι αποτρέπει τα spawns. Blocks resource and dino spawns σε όλο αυτό εδώ το range. Βλέπετε, σε όλο αυτό το range δεν θα κάνει spawn ζώα. Ο κύριος λόγος είναι μην κάνει spawn τίποτα εδώ πέρα πάνω στο βράχο. Κρύφτω πάλι. Και θέλω να φτιάξω τη βάση όπως σας είχα πει και σε ένα προηγούμενο επεισόδιο, να είναι στον αέρα πάνω από, από αυτή τη λίμνη. Για να δοκιμάσουμε. Να δούμε πώς θα πάει. Foundations. Έχω 58 εδώ έτοιμα. Θέλω να έχει 7 πλάτος. 3. 4. 5. 6. 7. Και παραπέρα μπορεί να το κάνουμε πιο μεγάλο. Θα δούμε. Εδώ. Το θέλω να είναι έτσι. Έχω ένα σχέδιο στο μυαλό μου, τώρα δεν ξέρω ακριβώς πώς θα βγει, θα το δούμε. Και αυτό εδώ θα το κάνω με σκαλοπάτια. Θα συνεχίσω εδώ πέρα τα foundations λίγο ακόμα. Και παρά έξω θα πάω, όπα, παρά λίγο να πέσω από κάτω. Παρά έξω θα συνεχίσω μετά με ceilings. Θα κάνω άλλη μια σειρά εδώ με foundations. Αν μπορέσω. Εδώ πρέπει να βάλω πρώτα κάτω. Και άλλο ένα εδώ αν με αφήσει. Έλα, σε παρακαλώ. Να το. Έτσι, ωραία. Και μετά όλο το άλλο θα το συνεχίσω με, με ceilings. Περισσέψανε 28 foundations. Ceilings έχω μόνο 20. Θα χρειαστώ πάρα πολλά ceilings. Stone ceilings. Να πούμε... Ξέρω εγώ... Α, τι πάω να κάνω. 30, 40, κάντα.
Έχουμε πολλά υλικά έτσι κι αλλιώς, δεν θα μας λείψουν. Μήπως να κάνω πρώτα την ράμπα, για να μπορώ να ανεβαίνω κι εγώ πιο εύκολα. Κάπου είχα φτιάξει κάτι ράμπες, νάτες. Έτσι, πάρα πολύ ωραία. Και θα μπορούσα να τη συνεχίσω και εδώ από κάτω αν θέλω. Έτσι, για μορφιά, όχι για τίποτα ιδιαίτερο. Και εδώ που κάνει αυτή την τρύπα στην άκρη, έχω κραφτάρει αυτά εδώ που θα μπορούσα να βάλω. Έτσι. Και άλλο ένα από την άλλη. Έτσι. Τώρα κάνει εδώ ένα κενό, το οποίο μπορούμε να πούμε ότι δεν μας πειράζει, αλλά αν θέλουμε μπορούμε να το φτιάξουμε κιόλας, βάζοντας foundations. Να σας δείξω κιόλας το κολπάκι που κάνω για να το φτιάξω αυτό, γιατί αυτό εδώ δεν μπορεί να μπει εκεί, πρέπει κάπου να λοκάρει. Οπότε βάζω ένα foundation, το οποίο δεν θέλω να το βάλω εδώ. Πατάω κάπα. Πάω την κάμερα κάτω από το έδαφος, πατάω μία φορά το Q, δύο φορές το Q και πάει από κάτω το foundation. Το βάζω εκεί και τώρα το foundation αυτό έχει μπει κάτω από το έδαφος. Δεν φαίνεται, αλλά θα μπορέσω εγώ να λοκάρω επάνω του αυτό εδώ. Ένα τριγωνικό τέτοιο. Τσακ. Έχει κενό. Εντάξει, πάντως είναι καλύτερο από ό,τι ήταν πριν. Εδώ δεν χρειάζεται, δεν έχει τίποτα. Βάλτε αυτά πίσω. Ceilings. Φέρε μου τα ceilings εδώ. 4, 2. Και εδώ τώρα 3, 4, 5, 6, 7. Θα συνεχίσω με ceilings. Δεν ξέρω πόσο θέλω να το κάνω. Για να δούμε. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ίσως αργότερα να το επεκτείνουμε κι άλλο. Για την ώρα δεν θέλω να πάω πολύ πέρα. Και όπως βλέπετε, δεν χρειάζομαι κάποια υποστήριξη από foundations ή pillars. Διότι επειδή είναι modded server, είναι ρυθμισμένα τα S+, να μην χρειάζονται support. Και χτίζουμε έτσι στον αέρα. Και είναι πολύ πιο εύκολο. Πολύ πολύ ωραία. Τέλειο. Μια σειρά από ceiling στον αέρα. Τελείως στον αέρα. Ωραία, και εδώ πάνω θα είναι η βάση μας. Να το δούμε λίγο από ψηλά πως φαίνεται. Δεν ξέρω για σας, εμένα μ' αρέσει. Τώρα από μέγεθος, αν θέλουμε να βάζουμε και ζωάκια επάνω, θα πρέπει να γίνει πολύ πιο μεγάλο. Έχω και εδώ βέβαια χώρο για κάποια ζωάκια, αλλά δεν έχω δει κάτι επιθετικό στον αέρα. Κάποιο αρτσενταύρις, κάποιο γκρίφιν, γουάιβερν. Δεν ξέρω, δεν έχω δει τίποτα τέτοιο εδώ στην περιοχή. Οπότε θα μπορούσα να αφήνω τα ζωάκια μου έξω. Αλλά κάποια στιγμή θα το μεγαλώσω κι άλλο, για να τα έχω όλα κλεισμένα μέσα, να είναι προστατευμένα καλά. Αλλά όχι ακόμα, γιατί αυτό εδώ έχω σκοπό να το κάνω μεταλλικό ή ακόμα καλύτερα από tech, για να είναι, να αντέχει περισσότερο. Αλλά για την ώρα τώρα, όσο θα το έχουμε έτσι μικρούλι, θα το αφήσουμε stone. Και θέλουμε και πάρα πολλά walls. Πόσα δεν ξέρω, θα κάνω 100. Φέρει αυτά εδώ να τα έχω πάνω μου. Θα κάνω 100 και βλέπουμε. Λοιπόν, και μπορώ να βάλω τζάμι εδώ, καλή ιδέα. Ναι, εδώ θα βάλω τζάμι
να είναι γυάλινο να βλέπουμε έξω. Μη σου πω ότι μπορώ να κάνω και κανένα μπαλκονάκι να βγαίνουμε να ρεμβάζουμε. Ναι, και το μπαλκόνι ωραία ιδέα και το τζάμι ωραία ιδέα. Ίσως κάνω και τα δύο. Για την ώρα θα το κλείσω όλο. Γιατί νομίζω ότι δεν έχω αρκετό κρύσταλλο. Πρέπει να έχω κρύσταλλο κάμποσο στην άλλη βάση, στην αρχική. Βασικά γιατί να το βγάλω, στο να το κάνω τρία ύψος. Τώρα εδώ, μέχρι που θα το πάω δεν ξέρω. Θέλω να έχω και λίγο κενό έτσι, αυτά τα τρία σαν είσοδο. Οπότε μέχρι εδώ θα το πάω. Έτσι. Άντε πάλι. Έτσι, ναι, νομίζω τρία ύψος είναι αρκετό. Τουλάχιστον για μένα τώρα και για ένα πτερανόντον. Δεν ξέρω ο αλόσαυρος πόσο ύψος θέλει για να χωρέσει μέσα. Δεν έχω άλλα goals. Να πάω να φέρω τον αλόσαυρο να μετρήσω το ύψος. Ένα μισό λεπτάκι, δεν θα αργήσω. Μπροστά πού είναι. Πάω τελείως αντίθετα. Από εδώ. Ωραία. Για να δούμε. Μπορώ να τον κάνω pick-up. Του έχω δώσει... Δεν του έχω δώσει τέτοιο. Πάρει ένα τέτοιο. Φάτο. Φέρ' το πίσω. Pick-up. Α, τι ωραία. Έχω έναν αλφαλόσαυρο στο νόμο μου. Τέλεια. Λοιπόν, πάμε πάλι πίσω. Να πάρω κρύσταλλο. Θα πάρω κρύσταλλο, μήπως φτιάξουμε κανένα glass. Πού το έχω στο σμιθί. Έχω πάρα πολύ. Ναι, όντως, το είχα μαζέψει στο προηγούμενο επεισόδιο. Φέρε 1181. Cementing paste δεν πρέπει να έχω πολύ. 49 μόνο, αλλά έχει dumps εκεί. Μπορούμε να κλέψουμε κανένα dump. Πάμε πάλι πίσω. Για να δούμε. Τσακ. Είναι λίγο πιο ψηλός από 3. Μη σου πω ότι είναι και 5. Walls. Πάρ' τα κρύσταλλα. Πόσο βαριά είναι τα walls. Τσακ, τσακ, 500 weight. Πάλι δεν φτάνει βέβαια, αλλά τουλάχιστον θα έχω στρογγυλό αριθμό τέτοιο. Γιατί δεν πιάνει. Για να σε δούμε. 4 ύψος. Θέλει λίγο ακόμα. Ναι. 5 ύψος. Πολύ ωριακά. Πάρα πολύ ωριακά. 6. Ναι, με 6 ύψους χωράει. Ήθελα να το κάνω λίγο πιο μικρούλι σε ύψος και να φεύγει έτσι μακρόστενο μέχρι πέρα, αλλά... 6 ύψος. Τι να κάνουμε, προκειμένου να έχουμε τα ζώακια μας ασφαλή μέσα, ας είναι 6 ύψος. Δεν έχω άλλα walls. Και θέλω και ένα παράθυρο. Το οποίο... 1, 2, 3, 4, 5... 5 επί 4, 4, 5, 20. Θέλω cementic paste όμως. Cementic paste. Να το δοκιμάσω ή θα πεθάνω. Ή μήπως να πεθάνω επίτηδες. Έχω κρεβάτι εδώ. Για να δούμε. Να το ονομάσω rename.
new base. Να αφήσω τα πράγματά μου όλα εδώ. Βάλ' τα όλα στο πτερανόντον. Wait me then, δεν έχω τίποτα πάνω μου. Να πάρω το αλεξίπτο το έλεγα, αλλά σιγά. Τι θα πάθω να πέσω από εδώ. 1000 health έχω, ωραία. Πάω για τον dam εκεί. Ouch. Λοιπόν, έλα dam. Από πού ανοίγει. Από πού ανοίγεις ρε. Κάπου έχει ένα ανοιγματάκι, αλλά τώρα. Πρέπει να ψάχνουμε γύρω-γύρω μέχρι να βρούμε από πού ανοίγει. Κάπως σαν να ανέβω πάνω του ίσως. Να το, εδώ. 314 Semantic Paste. Πού είναι οι κάστορες. Να τι κάστορες. Έλα, σκοτώστε με. Ναι. Ναι. Τόσο λίγο βαράς. Μπράβο, με σκότωσανε. Εδώ, new base. Τέλεια. Και πέτα τα αυτά κάτω, φέρε τα δικά μου πράγματα. Να βάλω και τα ρούχα μου. Παίρνω το πτερανόντον. Κατεβαίνω. Δεν με ενοχλεί κανένας. Παίρνω αυτά. Και όλα κομπλέ. Πήρα Semantic Paste. Μια χαρά, εύκολα, άνετα. Πέντε την ταυτότητα κάτω. Βέβαια, 3-14 είναι λίγα. Αν το κάναμε τον παραδοσιακό τρόπο. Δηλαδή να τα κλέψω και να φύγω. Πόσο... Τι θα μπορούσα να πάθω. Όχ, μύγες. Άντε γεια ρε. Έχει κι άλλες, δεν έχει. Μπορώ να προσγειωθώ βέβαια και εδώ πάνω. Αλλά όταν το ανοίξω αυτό θα σπάσει και θα πέσει το πτερανό τον κάτω. Δεν πειράζει. Δεν μπορώ να δω το inventory πολύ εύκολα σε αυτό εδώ τα μεγάλα dumps. Εδώ. Κλειστράω. Λοιπόν, πάμε να το δοκιμάσουμε μια έτσι. Αου, το πτερανόντον. Το πτερανόντον. Πτερανόντον. Προσγειώθηκε. Ωραία, είδαμε και το δεύτερο τρόπο για να ανοίξουμε ένα dam. Πω πω, κοίτα εδώ τι με κυνηγάει. Κοίτα εδώ ρε, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. OMG. Αυτό θέλει πολύ πολύ γρήγορα να κατέβω, να ανοίξω το dam και να φύγω. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτά εδώ τα dam. Α, το βρήκα μέσα στο inventory. 6.34, πάρα πολλά. Wow. Λοιπόν, έλα, φτάνουν τα dumps. Πόσα goals είχα πει ότι θέλω. 4, 5, 20. Πάρε αυτά εδώ. Glass wall. Αυτό εδώ. Τι μου λείπει. Α, δεν έχω μεταλλίγκοτ εδώ. Ναι, το έχω όλο στην άλλη βάση. Okay. Για πάμε. Πάλι μπερδεύτηκα. Από εδώ. Για πάμε πάλι.
Πρέπει να έχω πάρα πολύ μέταλλο εδώ μέσα. Και εδώ ίσως. Οπα. Ingot 465. Εδώ στα φόρτς έχω πάρα πολύ. Θα μπορέσω να το σηκώσω αυτό. Ναι. Ωραία. Το πτερανόντον πόσο weight έχει όμως. 567. Περίμενε. Α, με σηκώνει. Και μπορεί να σηκώσει κι άλλο. Να πάρω λίγο ακόμα μεταλλάκι. Για να δω. Μπορώ. Φέρει και αυτό εδώ. Α, εγώ μπορώ να το σηκώσω άνετα. Άνετα, που λέει ο λόγος. Εσύ και εσύ. Οκ. Okay. Πάρε και ένα πόντο στο mill damage και πάμε πίσω. Πάει λίγο πιο αργά τώρα. Εδώ είμαστε πάλι. Βάλε το μέταλλο όλο εδώ μέσα. Τσακ. Και θέλουμε glass wall. 20 είπα. 20. Τσακ. Πήραμε και ένα level. Να αρχίσω να ανεβάζω mill damage. Πώς ανεβαίνει? Δεν θυμάμαι. 5. Οκ. Okay. Πάμε να βάλουμε τα walls. Κοιτάξτε τώρα τη μαγεία του S+. Μπορώ να σηκώσω ένα wall και να μείνει το άλλο στον αέρα. 3, 4. Και όλο αυτό εδώ θα γίνει ένα τεράστιο παράθυρο. Έτσι. Για βάλε. Πάρα πολύ ωραία. Θέλω και να φτιάξω λίγο τα μοντέλα τους. Model selector. Ένα thatch θέλει αυτό για να φτιαχτεί, δεν είναι ακριβό. Λοιπόν, τα μέσα θα είναι τελείως διάφανα. Έτσι. Λοιπόν, αυτά εδώ πάνω θα είναι μία πλευρά. Και αυτά εδώ κάτω θα είναι μία πλευρά, το biomos. Μετά αυτά αριστερά θα είναι μία πλευρά, το D. Αυτά εδώ θα είναι C. Τέλεια. Και τώρα έχουν μείνει 4 γωνίες. Εδώ corner D, corner C, corner B και corner A. Τέλειο. Έχουμε ένα τεράστιο παράθυρο. Να το κάνω λίγο πιο... Τι πάτησα? Λίγο πιο σκούρο. Transparency Cycler. Για να δούμε. 0,5 ή παρά είναι σκούρο. Νομίζω καλό είναι. Τα χαρά. Είναι λίγο ψηλά όμως και δεν πολύ βλέπουμε έξω. Είναι πιο πολύ για ομορφιά. Για να πάμε με το πτερανόντο να το δούμε απ' έξω όπως φαίνεται. Το θέμα είναι να φαίνεται όμορφο. Αν φαίνεται όμορφο δεν μας νοιάζει. Οκ. Δεν είναι άσχημο. Μ' αρέσει. Καλό είναι. Καλό. Δεν ξέρω, κάτι με χαλάει, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω τι. Λοιπόν, κάτσε να το κλείσουμε λίγο, τσάκα τσάκα. Έχω φτιάξει άλλα walls. 45. Δεν νομίζω να φτάσουν. 45.
Ένα, δύο, τρία. Και εδώ υποτίθεται ότι θα είναι κλειστό και θα έχει μόνο μία πόρτα. Τα ζωάκια που θέλω να βάζω εδώ μέσα θα τα κάνω pick-up και θα τα βάζω με το χέρι μέσα. Αυτό έχω στο μυαλό μου τώρα, δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι καλό. Αργότερα σας είπα, θα το επεκτείνουμε μέχρι πέρα. Μέχρι την άκρη του καταράκτη θα φτάσουμε. Έτσι. Automatic. Και μ' αρέσει να βάζω ένα δευτερόλεπτο καθυστέρηση στο κλείσιμο, ώστε να μην κλείνει αμέσως. Να κάνουμε λίγο μπροστά τον αλόσαυρο να μην περισσεύει η ουρά του. Αν και τώρα που το ξαναβλέπω, δεν είναι χώρος για τον αλόσαυρο εδώ. Πρέπει να γίνει πολύ πιο τεράστιο. Αλλά επειδή έχω σκοπό να το κάνω μεταλλικό, δεν ξέρω αν αξίζει τον κόπο να το κάνω πρώτα πέτρινο και μετά να το επεκτείνω σε μεταλλικό, να το αναβαθμίσω σε μεταλλικό. Μέταλλο πλέον μαζεύουμε άπειρο. Υπάρχει πάρα πολύ μέταλλο. Cementic paste εδώ. Άμα κάτσω λίγο και σκοτώσω όλα τα beavers, μετά θα μαζέψω όλα τα dams άνετα. Οπότε νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε να το κάνουμε μεταλλικό. Ίσως το κάνω εκτός κάμερας. Θα δούμε. Για να δούμε τα goals. Γίνανε. Γίνανε. Θα φτάσουν. Για να δούμε. Πού τα βάλα. Και μετά θα μας μένει μόνο το ταβάνι. Έφτιαξα 47 goals παραπάνω. Οκ, okay, δεν πειράζει. Ωραία τα υπολόγισα πάλι. Τα βάνια πόσα έχουμε. Δεν έχω κανένα. Α, τα έχω πάνω μου. Έχω 11. Θα χρειαστώ... Πόσο είναι αυτό. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 επί 7. 49. Έχω 11. Άρα θέλω άλλα 38. Να πάω να βάλω αυτά που έχω τώρα. Οπ, πήραμε και ένα λεβελάκι. Είναι λίγο δύσκολα να χτίζεις πάνω σε πετούμενο. Οκ. Φέρουμε και τα υπόλοιπα. Πρέπει να έχουν γίνει τώρα. Κραφτάρει σχετικά γρήγορα. Πάνω στην ώρα. Πάμε να βάλουμε και τα υπόλοιπα. Και τώρα αν προσγειωθώ εδώ πάνω, έτσι, θα είναι πολύ πιο εύκολο. Έτοιμο... Έτοιμο το κουτί μας. Ένα κουτί στον αέρα. Ένα κουτί στον αέρα. Αυτή είναι η βάση μας. Εντάξει, τώρα δεν φαίνεται κάτι ιδιαίτερο. Αλλά σας είπα, θέλω σιγά σιγά αυτό να το κάνω όλο μεταλλικό και θα συνεχίσει όλο πάνω από αυτή εδώ τη λίμνη. Δεν ξέρω πόσο μακριά θα το πάω, αναλόγως με την τρέλα μου, ότι μου ήρθε εκείνη την ώρα. Και θα το κάνω πολύ μεγάλο. Τώρα πόσο μεγάλο θα δούμε. Λέω να τα αφήσω αυτό έτσι προσωρινά.
και από εδώ προς τα έξω να το συνεχίσω όλο μεταλλικό. Οπότε θα έχω εγώ τη βάση μου εδώ μέσα. Με κοιτάει. Θα έχω εγώ τη βάση μου εδώ μέσα και όλο από εδώ έξω θα είναι μεταλλικό. Σιγά σιγά θα το φτιάχνω εγώ με την ησυχία μου και όταν το τελειώσω μετά θα κάνω και αυτό μεταλλικό. Τώρα εγώ πρέπει να βάλω κάποια πραγματάκια μέσα που έχω ετοιμάσει εδώ. Πού είναι αυτά εδώ. Τέλεια. Τώρα αυτά μπορέσε να σε κάνω pick-up, δεν στο έχω δώσει ακόμα το τέτοιο. Έλα μαζί μου μέσα. Κάτσε εκεί. Τέλεια. Ωραία. Και εδώ σε αυτό τον τοίχο θα βάλω όλα τα πράγματα που χρειάζομαι για να κραφτάρω. Να βάλω το fabricator στη γωνία. Επειδή είναι ούτως ή άλλως τετραγωνισμένο, ταιριάζει να είναι έτσι στη γωνία. Κάπου εκεί. Μετά να βάλω το σμίθι δίπλα του. Το οποίο το σμίθι φαίνεται πολύ μικρό μπροστά στο fabricator. Έτσι. Να βάλω το crafting station του S+ δίπλα. Κάπου εκεί. Τι άλλο. Έχουμε και τα mortar and pestle, τα οποία θα μπορούσα να τα βάλω και από πάνω. Δεν είναι άσχημη ιδέα. Τα βάλω εδώ γιατί ούτως ή άλλως θα φτιάξουμε αργότερα το chemistry bench, οπότε αυτά θα φύγουν. Ας είναι εκεί πάνω να μην πιάνουν και χώρο αλλού. Λοιπόν, αυτό εδώ το workbench είναι από το mod, το οποίο μοιάζει πολύ με σμίθι. Έχει μια ουρά εδώ ρε γαμότο και... θα περισσεύει από πίσω. Okay. Τι άλλο. Upgrade station και kibble table. Okay. Πρώτα το upgrade station θα μπει κάπου εδώ. Και αυτό μοιάζει λίγο με σμίθι. Το άλλο φαίνεται να είναι πολύ έξω. Ίσως πρέπει να τα φέρω όλα λίγο πιο έξω. Για να ταιριάζουν καλύτερα. Λοιπόν, αυτό πάει και κολλάει εδώ στην άκρη. Και μετά μπαίνει δίπλα αυτό εδώ για να φτιάχνουμε τα kibbles. Και στη γωνίτσα θα μπει το ψυγείο. Εδώ. Αργότερα θα βάλουμε generator και θα έχουμε και ηλεκτρικά ψυγεία. Βάλε εδώ το campfire, άσε λίγο κενό για να μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στο ψυγείο εύκολα. Να βάλω πρώτα τα forge. Όχι, το campfire. Εδώ. Και δίπλα τα forge. Για να ψήνουμε τα μέταλλα. Λοιπόν. Εδώ περίπου. Λίγο γκάμα. Λοιπόν. Ένα. Με τρόμαξε λίγο η πόρτα. Και δύο. Τέλεια. Και πλέον μπορούμε να μείνουμε εδώ μέσα. Έχουμε όλες τις ανέσεις. Έχω transfer tool. Transfer gun μάλλον. Δεν έχω. Να φτιάξω ένα. Πού πάω εδώ, δεν χρειάζεται. Εδώ. Transfer gun. Ωραία. Λοιπόν, με το transfer gun κάνουμε εδώ. Έχει 37 αντικείμενα. Κάνουμε εδώ δεξί κλικ. Και μετά πηγαίνουμε μέσα.
σε αυτό εδώ και κάνουμε αριστερό κλικ και πάνε εδώ μέσα τα 37 αντικείμενα. Τι άλλο, τίποτα. Και τώρα μπορώ εγώ να έρθω να κάνω pick up αυτό, αυτό και αυτό. Να βάλω το κρεβάτι κάπου εδώ. New base. Ό,τι περίσσεψε το βάλω εδώ μέσα. Βάλω τα εργαλεία μου όλα στη θέση τους. Το demo gun να το έχω πάνω μου, αλλά τα άλλα δεν τα χρειάζομαι. Τρία. Τώρα το pike. Τέλος πάντων, άστο. Okay. Αυτή είναι η καινούργια μας βάση. Έχουμε πολύ ωραία θέα στον ουρανό. Από εκεί θέλουμε λίγο το κάπα για να δούμε κάτω. Αλλά εδώ θα ανοίξει και θα μπορούμε να πάμε μέχρι πέρα. Και ίσως κάνω μπαλκονάκι ωραίο, θα δούμε πώς θα το κάνω. Για την ώρα αυτό ήταν το επεισόδιο για σήμερα. Πάμε λίγο έξω κιόλας να το δούμε πώς έγινε. Έλα, έλα, μπράβο. Αυτό το τρίγωνο κάτω μην το κοιτάτε, κάτι μέτραγα. Λοιπόν, αυτό ήταν το επεισόδιο για σήμερα. Κάντε ένα like αν σας άρεσε, ένα subscribe στο κανάλι για να ενημερώνεστε όταν ανεβάζω καινούργια επεισόδια. Γράψτε μου και εσείς τη γνώμη σας για τη νέα μας βάση, αν και σας είπα δεν θα μείνει έτσι. Έχω πολλά στο μυαλό μου να την τελειοποιήσουμε και να την επεκτείνουμε πολύ περισσότερο. Αλλά για την ώρα, σε ένα μισάωρο επεισόδιο, 40 λεπτό, δεν ξέρω πόσο βγήκε, αυτά προλαβαίνω να κάνω. Εκτός κάμερας ίσως κάτσω να παίξω λίγο ακόμα να τη βελτιώσω τη βάση. Λοιπόν, όπως σας είπα, ένα like στο βίντεο αν σας άρεσε, subscribe στο κανάλι για να, για να ενημερώνεστε όταν ανεβάζω καινούργια επεισόδια. Οτιδήποτε θέλετε να μου πείτε, γράψτε το κάτω στα comments και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Και μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας!